ακούστηκε ένας πολύ δυνατός θόρυβος, εκοφαντικός, πρώτη φορά άκουγα τέτοιο, ενώ υπήρχαν πριν προσεισμοί, αλλά τέτοιο πράγμα δεν είχαμε ξανακούσει και ξαφνικά άρχισαν να κουνιούνται όλα. Ο Ηλίας Νοταλών περιγράφει τις στιγμές που έζησε ως φοιτητής κατά τη διάρκεια του καταστροφικού σεισμού του 1978, καθώς και το κλίμα πανικού που επικράτησε αμέσως μετά. Στη λεωφόρο στρατού που ο δρόμος είχε αδειάσει γιατί είχε μπλοκάρει τελείως και δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, ένας έτρεχε στη λεωφόρο στρατού κοντά στο Λισέ, φίλος μου, από τη μία μεριά, ο άλλος από την άλλη, για να πάνε στα σπίτια τους να δουν τι γίνονται, και σε αυτό το μεγάλο δρόμο δύο πεζοί τράκαραν. Παρά το γεγονός ότι πέρασαν 40 χρόνια, ο σεισμός των 6,5 Ρίχτερ έχει μείνει βαθιά χαραγμένο στη μνήμη της κυρίας Κυριακής και της κυρίας Βασιλικής. Παρόλο όμως που μέναμε σε ισόγειο, ήταν πολύ έντονη αίσθηση, διότι νιώθαμε ότι όλα πέφτανε μες στο σπίτι και μάλιστα επειδή ήμασταν μόνοι με τη μητέρα, όταν ήρθε μετά ο πατέρας μας, μας έλεγε ότι οι πολυκατοικίες, πρώτη φορά το είχε ζήσει αυτό, νόμιζε ότι η μία θα χτυπήσει την άλλη. Αμέσως τρέχω να πάρω τηλέφωνο σε τηλεφωνικό θάλαμο. Αλλά βλέπω στο τηλέφωνο ότι είναι κομμένες οι γραμμές. Με πιάνει το άγχος εμένα και γυρνώντας από τον τηλεφωνικό θάλαμο να πάω στο σπίτι, από σε μια ταβέρνα που έπαιζε η τηλεόραση, ακούω για κάτι που έπεσε μια οικοδομή. Έπεσε οικοδομή, οικοδομές, δεν ξέρω, και τρελαίνομαι εγώ. Γιατί ήταν εδώ η οικογένεια. Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από το καταστροφικό σεισμό της Θεσσαλονίκης, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά 49 άνθρωποι, η πρωτοβουλία γειτονιά της Βόλου πραγματοποίησε εκδήλωση στο κέντρο ιστορίας. Το κτίριο που γίνεται σήμερα η εκδήλωση, στο κέντρο ιστορίας, ουσιαστικά βρισκόταν η οκταόροφη οικοδομή όπου έπεσε το 1978. Θρηνήσαμε 29 θύματα από τα 49 που θρήνησε ολόκληρη πόλη. Και έχει όντως μια σημειολογική σημασία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε βίντεο σχετικό με τα γεγονότα του σεισμού του 1978.